Εδώ είμαστε ok. Τυρί, κρέμα, κιμά, σπανάκι. Ο θησαυρός αυτή τη στιγμή με οδηγεί στα 1350 μέτρα για να τον βρω. Προμήθειες έχω για το δρόμο, μετρητό για να μου διευκολύνει τη βόλτα μου. Ελάτε μαζί μου φίλοι μου να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Πειρατή, ποια θάλασσα σε έφερε προς τα δω στο βουνό? Καλημέρα. Καλημέρα. Αναζητώ ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Σε σωστό μέρος ήρθες, αλλά τι ψάχνεις? Φαίνεται όμορφο μέρος. Πιστεύω ότι θα βρω αυτό που ψάχνω. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Μπορώ να σε ξεναγήσω, αλλά άσε την αποσκευή σου εδώ και προχώρα, θα έρθω εγώ να σε βρω. Πειρατή! Καλώς ήρθες στον Ιμφαίο. Είμαι ο Μιχάλης Τσίρλης. Έλα να σε ξεναγήσω στο όμορφο χωριό μας. Αυτό θέλω. Πειρατή μου, καλώς ήρθες. Δεν έχουμε θαλασσινά, αλλά έχουμε άλλα προϊόντα που μπορούμε να σε κεράσουμε. Δεν έχετε θαλασσινά? Θαλασσινά όχι. Τι έχετε? Λοιπόν, ελάτε να κεραστείτε μαρμελάδα πιπεριάς φλωρίνης, ναι, που είναι ένα πολύ ωραίο συνοδευτικό που μπορείτε να συνδυάσετε με τηγανιτά ή ομά κίτρινα τυριά. Εδώ έχουμε ομά όμως στην προκειμένη περίπτωση. Δοκιμάστε. Δοκιμάσω αυτό, είναι και ταιριάζει και μετά. Πάλι την κάνετε γυράκι μέσα, αν θέλετε. Τυρί βάζω μέσα. Βεβαίως. Τι τυρί είναι αυτό? Αυτή είναι η γραβιέρα της περιοχής. Κύριε Μιχάλη, να κεράσουμε και εσάς. Εσάς θα σας κεράσουμε ένα γλυκό κουταλιού πιπεριάς. Εγώ θα πάρω μόνο ένα τυράκι. Ένα τυράκι. Ωραία. Γιατί είμαι του αρμυρού. Ώστε αυτή είναι η περίφημη κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης. Αυτή. Και τώρα θα σας κεράσουμε και ένα τοπικό γλυκό της περιοχής, της Φλόρινας. Είναι το καριδάτο. Είναι κολοκύθι τριμμένο στον τρίφτη με καρύδι και σιρόπι περγαμόντου. Από τον Ιφαίο θα φύγουμε 5 κιλά παραπάνω. Κύριε Μιχάλη, να φανταστώ ότι εδώ είναι η κεντρική πλατεία του Νυφαίου, αλλά η εμπειρία μου μυρίζω με θησαυρό εκεί πέρα στο ρολόι. Τι είναι? Εκεί είναι η Νίκιο Σχολή. Αλλά πάμε πρώτα, θα σας τη δείξω, πάμε πρώτα να πιούμε έναν καφέ. Ωπ, κύριε Μιχάλη, τι βλέπω εδώ? Ναύαρχο είχαμε. Πειρατή πρώτη φορά βλέπουμε στον Νυφαίο. Έτσι, μπράβο. Πότε εμφανίζεται τον Ιμφαίο πρώτη φορά? Γύρω στο 1368, κάπου εκεί πέρα, πρωτοεμφανίζεται ένας μικρός οικισμός αρχικά. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ και έφτασε στην ακμή του μετά τα ορλοφικά, όταν καταστράφηκε η Μοσχόπολη της Αλβανίας. Βλάχοι από εκεί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στον Ιμφαίο. Έφτασε να έχει 3.500 κόσμο. Τώρα? Τώρα είμαστε 30 κάτοικοι. Έχει όμως χιλιάδες εκτουρίστες όλο το χρόνο. Έχει ενδιαφέρον όλες τις εποχές, γιατί όλες οι εποχές είναι όμορφες. Το χειμώνα είναι καταπληκτικό το χειμώνα. Τώρα που πεις για το χειμώνα, γιατί είναι πέτρινα και έχουν λαμαρίνα στη στέγη? Γιατί με την πέτρα δημιουργούνταν πρόβλημα και το βάρος του χιονιού στις σκεπές. Η λαμαρίνα είναι μοτίβο που ήρθε από κάπου, από τους νυμφαιώτες που ήταν έμποροι στην Ευρώπη, από κάπου από τη Βόρεια Ευρώπη, για να γλιστράει το χιόνι. Μάλιστα. Να ήρθαν και τα καφεδάκια μας. Εξαιρετικός. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Τελειώσαμε τους καφέδες.
πήγαινε στην εκκλησία, μόλις τελειώσεις από την εκκλησία, μετά θα συνεχίσουμε στο μουσείο και άλλο. Okay. Μπαίνοντας στο ναό, δείτε ίσως και ένα μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Ο Ιερός Ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο. Χτίστηκε το 1867, κτήτορας ο Μίχας Αφέντης Τσίρλης. Ο ναός κάηκε το 1947 κατά τη διάρκεια του Εφηλίου Πολέμου, αλλά το 1951 με χρήματα της Ένωσης Συντακτών Αθηνών ανακατασκευάστηκε. Τέλος, το 2002, ο ναός ανακαινίστηκε εκ βάθρων από το μεγάλο ευεργέτη του νηφαίου, Νίκο Σωσίδη. Πειρατή, αυτό είναι το μουσείο Αργυροσχοίας, τώρα σπίτι του νηφαίου. Εδώ θα δεις χαρακτηριστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την Αργυροσχοία που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του νηφαίου, αλλά και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τη ζωή του νηφαίου. Μου επιτρέπεις? Σαφώς. Ναοκτήτορας του ναού, της εκκλησίας του νηφαίου, ο Μίχας Εφέντης Τσίρλης, Μιχάλης Τσίρλης, ακριβώς όπως είναι και το δικό μου όνομα. Παλιά και συγγένεια να φανταστώ. Γενικότερα ναι, και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και αυτός θα ήταν περήφανος για σένα. Ευχαριστώ. Περίφημες κλειστές βρύσες του νηφαίου. Κλειστές γιατί πρέπει να προστατευόντουσαν από τα χιόνια και από το κρύο. Εδώ ερχόντουσαν όλο το χρόνο οι κοπέλες και πένανε νερό και την άνοιξη, πριν την άνοιξη, ερχόντουσαν, ζεσταίνανε νερό στα καζάνια και πλένανε τις φλοκάτες τους. Φυσικά, περιμετρικά της κάθε βρύσης, μαζευόταν όλος ο ανδρικός πληθυσμός του νηφαίου. Εδώ είναι η Νίκαιο Σχολή, είναι το περίφημο ρολόι της Νικαίου Σχολής. Κτίστηκε το 1932, από τότε είναι το ρολόι, είναι ελβετικό, ελβετικός μηχανισμός, αυθεντικός ελβετικός μηχανισμός και είναι πάρα πολύ σπουδαίο σαν κόσμημα για τον νηφαίο. Γεια σας κύριε Πειρατή. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς?
Στοπ, στον τάκι για τσιπουράκι. Μέσα, πάμε. Άντε στην υγειά μας κύριε Μιχάλη, ευχαριστώ για όλα. Όντως, από τα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης και νοστιμότερα. Πειρατή μου, εδώ σε παρέλαβα, εδώ θα σε αφήσω, θα σε χαιρετήσω. Κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ξενάγηση. Να είσαι καλά. Θα το θυμάμαι όντως, πραγματικά είναι το χωριό σου υπέροχο. Να πάρω την αποσκευή μου και φεύγω. Να την πάρεις. Μη μιλάς καθόλου, πειρατή. Και τζάμπα την έβγαλες και προμήθειες έχεις για το γυρισμό. Πολύ ελαφριά μου φαίνεται η βαλίτσα. Πειρατή, την άλλη φορά μη βάλεις άχνη ζάχαρη πολύ, γιατί προσέχω την υγεία μου. Γεια, τα λέμε. Εσείς με ή χωρίς άχνη, κάντε εγγραφή να δείτε όλα τα επεισόδια. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε.